Εκεί ήταν και ο εφοπλιστής Νίκος Βερνίκος, ο οποίος κατά διαβολική σύμπτωση είναι και το επόμενό μας θέμα. Εισβάλαμε στα χωρικά του ύδατα και στο πριβέ 24ωρό του, εν πλώ και όχι μόνο. Η ημέρα είναι να φεύγω το πρωί από το σπίτι και δια θαλάσσης να πηγαίνω στο χώρο της δουλειάς μου, στο γραφείο μου και καθοδόν να συναντάω και αγαπητά πρόσωπα. Και επειδή στη ζωή δεν ήρθαμε μόνο για να δεκονομάμε, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο για την κοινωνία που ζούμε, αλλά και για τους ίδιους εαυτούς μας, αποφασίσαμε, εκτός από τα κοινά που ασχολούμεθα, γιατί έχω μια παράδοση στο θέμα, να ασχοληθούμε με πολιτιστικά θέματα. Και έτσι είχα την ευκαιρία σε έναν ιδιαίτερο χώρο που βρήκα στην Καστέλα, στον Πειρά και θα επισκεφθούμε, να δημιουργούσε ένα χώρο τέχνης που πιστεύω ότι θα προσφέρει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επίπεδου, όχι μόνο του Πειραιά, αλλά και του τόπου μας γενικότερα. Ασχολείστε με τα κοινά, αλλά δεν έχετε ασχοληθεί με την πολιτική. Έχουμε αποφασίσει και έχουμε μία, αν θέλεις, οικογενειακή κουλτούρα, ότι θέλουμε ιδιωτική ζωή. Δηλαδή, το τι κάνουμε για τη δουλειά μας και για την κοινωνία, για το χωριό μας, για την πόλη μας, δεν θέλουμε να τα ανακατεύουμε με την οικογένεια. Η οικογένεια και το σπίτι είναι κάτι μόνο για μας. Θα έλεγα ότι είμαστε όχι μόνο η μονιαστική οικογένεια, αλλά θα έλεγα η μόνη οικογένεια στην Ελλάδα που όλοι οι Άρενες, για δύο αλλά και περισσότερες γενιές, είχαμε την εμπειρία της κράτησης, πάντοτε για πολιτικούς λόγους, σε στρατιωτικές ή και άλλες φυλακές. Τη γυναίκα μου άλλωστε, τη Βαρβάρα, τη γνώρισα όταν ο αδελφός μου ο Γιώργος και ο πατέρας της ο Χριστόφορος Στράτος ήταν κρατούμενοι στη Νέα Τεσσά. Εγώ πήγαινε να επισκεφτώ τον αδελφό μου, εκείνη τον πατέρα της, και γνωριστήκαμε στο χώρο που είναι σήμερα το Πάρκο Ελευθερίας.